Λοιπόν, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του nstv.gr. Ακούτε την εκπομπή Πρώτο Σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη και όπως κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη 5 με 7 θα είμαστε μαζί παρέα για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και οτιδήποτε αφορά τον αθλητισμό τόσο στη χώρα μας όσο και στον διεθνή χώρο. Για άλλη μια εκπομπή έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, καθώς η αθλητική επικαιρότητα τρέχει. Είμαστε στα μέσα μιας εβδομάδας η οποία είναι γεμάτη. Το αθλητικό καλεντάρι στο ποδόσφαιρο κυρίως είναι γεμάτο με τους αγώνες που υπάρχουν για το Champions League αυτή την εβδομάδα. Χθες είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλά ρεκόρ που έσπασαν, θα τα δούμε στην συνέχεια. Σήμερα συνεχίζεται το Champions League με το δεύτερο μέρος της τρίτης αγωνιστικής και φυσικά με αποκορύφωμα για μας εδώ στην Ελλάδα το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Juventus απόψε το βράδυ στο Γιώργος Καρισκάκης. Αύριο μην ξεχνάμε ότι παίρνει σειρά το Europa League με τρεις ελληνικές ομάδες τους ομίλους που και αυτές έχουν τις πιο δύσκολες μέχρι τώρα δοκιμασίες τους. Έχουμε και μπάσκετ, Πέμπτη και Παρασκευή η Ευρωλίγκα συνεχίζεται. Έχουμε φυσικά και πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο στο ποδόσφαιρο, μεγάλο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και στο διεθνή χώρο μεγάλα ντέρμπι. Όλα αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά εδώ πέρα σήμερα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7.
Δεν γίνεται φυσικά να μην ξεκινήσουμε από το απόψινό πολύ μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Juventus στο Γιώργος Καρισκάκης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενεί την μεγάλη κυρία του Ιταλικού και Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο φαλιρικό γήπεδο και έχει ως στόχο φυσικά να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από το σημερινό πολύ δύσκολο παιχνίδι. Φυσικά ο Ολυμπιακός θα παίξει για την νίκη, το ίδιο βέβαια και η Juventus. Θυμίζω ότι είναι ένας όμιλος πάρα πολύ περίπλοκος, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων αγωνιστικών. Αρκεί να αναφέρουμε πως τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Juventus που θα αναμετρηθούν απόψε, όσο και η Μάλμε με την Ατλέτικο Μαδρίτη στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, έχουν τρεις βαθμούς και ουσιαστικά είναι σαν ο όμιλος, ο πρώτος αυτός όμιλος που συμμετέχει ο πρωταθλητής Ελλάδας, να ξεκινάει από την αρχή ουσιαστικά, από την τρίτη αγωνιστική, γιατί μετά το πέρας των δύο πρώτων αγωνιστικών οι ομάδες όλες είναι ισόβαθμες. Ολυμπιακός Γιουβέντους λοιπόν σήμερα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος έχει να δώσει μια σειρά σημαντικών παιχνιδιών το προσεχές διάστημα, αρχής γενομένης από το αποψινό κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, την τρεις φορές συνεχόμενα πρωταθλήτρια Ιταλίας Γιουβέντους, η οποία βέβαια έχει σε κάποιο βαθμό αλλάξει το αγωνιστικό της πρόσωπο σε σχέση με πέρσι. Θα τα πούμε αυτά. Να πούμε καταρχάς πριν περάσουμε να δούμε προϊστορίες και δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο απόψινό παιχνίδι, να δούμε σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ, και λέω σύμφωνα με τα ρεπορτάζ γιατί πολλές φορές αυτά αλλάζουν και λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, να δούμε πώς σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, προσανατολίζονται οι δύο προπονητές, ο Μίτσελ, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, και ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο τεχνικός της Γιουβέντους, να παρατάξουν τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο του Γιώργιος Καρεσκάκης απόψε το βράδυ. Υπήρχε ένα ένιγμα για την αρχή δεκάδα του Ολυμπιακού και υπάρχει ακόμα φυσικά, που έχει να κάνει με το ποιοι θα παίξουν στα χαφ, καθώς πολλοί υποστηρίζουν και πιστεύουν πως το παιχνίδι θα κριθεί σε αυτή την θέση, στη θέση στο χώρο του κέντρου, καθώς και η Juventus στον ίδιο χώρο διαθέτει παίκτες τεράστιας κλάσης, παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Βιντάλ, ο Πίρλο και ο Πογκμπά. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιους ποδοσφαιριστές θα επιλέξει ο Μίτσελ για τον χώρο του κέντρου. Αρχικά πάντως ο Ρομπέρτο θεωρείται σίγουρος κάτω από τα δοκάρια. Τώρα στην άμυνα το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει ο Νορβηγός ο Ελαμπτελαουή δεξιά, ο Μασουακού αριστερά, ο Γάλλος νεαρός μπακ που έχει εντυπωσιάσει με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του στον Ολυμπιακό, και το κεντρικό αμυντικό δίδυμο να είναι ο Μποτία και ο Αμπιντάλ. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα, καθώς μέχρι στιγμής, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, η άμυνα δείχνει ότι είναι το τροτό σημείο των πρωταθλητών Ελλάδος, και αυτό φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Εργοτέλη στο Παγκρίτιο. Μπορεί σε εκείνο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός να πέρασε διαπηρούς και σιδήρου, να πήρε την νίκη χάρη στον γκολ του Μήτρογλου στο 90 λεπτό. Όμως δέχθηκε 17 τελικές προσπάθειες από τον Εργοτέλη και 2 γκολ από την κριτική ομάδα. Και καταλαβαίνετε πως υπάρχει ένας προβληματισμός στις τάξεις των Ερυθρόλευκων για αυτά τα αμυντικά κενά. Σε εκείνο το παιχνίδι έπαιξε ο Μποτία με τον Αυλονίτη. Τώρα αναμένεται να παίξει ξανά ο Ισπανός δίπλα στον Αμπιντάλ, ο οποίος έλειπε για προσωπικά του ζητήματα από το παιχνίδι εκείνο με τον Εργοτέλη. Και μένει να δούμε το πώς ένα από τα πολλά αναπάντητα έτσι, ερωτήματα και ενίγματα του αγώνα πριν ξεκινήσει. Μένει να δούμε το πώς θα ανταποκριθεί στην ισχυρή μεσοεπιθετική γραμμή της Juventus το αμυντικό δίδυμο και γενικότερα όλη η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού, που επαναλαμβάνω σύμφωνα με τα ρεπορτάζ η άμυνα του Ολυμπιακού θα παρτίζεται από Ελαμπτελαουή, Μποτία, Αμπιντάλ και Μασουακού. Λέμε ότι η άμυνα είναι στα τελευταία παιχνίδια το τροτό σημείο του Ολυμπιακού και δεν είναι μόνο το παιχνίδι με τον Εργοτέλη που φάνηκαν πάρα πολύ μεγάλα κενά στην άμυνα. Έχουμε και το παιχνίδι με την Μάλμε, όπου ο Ολυμπιακός μπορεί να άξιζε σίγουρα κάτι παραπάνω, μπορεί να αδικήθηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης στη Σουηδία, ωστόσο πλήρωσε πάρα πολύ και εκεί τα αμυντικά του λάθη από τον Μποτία και τον Αμπιντάλ,
με αποτέλεσμα να ιτηθεί και να χαραμίσει κατά κάποιο τρόπο, αν και δεν είναι ακριβώς αυτή η αλήθεια, τη μεγάλη νίκη της πρεμιέρας επί της Ατλέτικο Μαδρίτης. Λοιπόν, είπαμε πώς προσανατολίζει το Μίτσελ να παρατάξει την άμυνα του Ολυμπιακού. Να δούμε τι λένε τα ρεπορτάζ για το πώς θα τοποθετήσει τους παίκτες και ποιους παίκτες θα τοποθετήσει ο Μίτσελ στο χώρο του κέντρου. Ως αμυντικό χαφ αναμένεται να αγωνιστεί ο Μιλιβόγεβιτς, ο Σέρβος, ο οποίος έχει αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις μέχρι στιγμής με την παρουσία του στον Ολυμπιακό, και πολύ σύντομα αναμένεται να γίνει και κίνηση από τους Ερυθρόλευκους για την απόκτησή του από την Άντερλεχτ, αγωνίζεται ως δανεικός. Ο Κασάμι, ο οποίος δεν έπαιξε στην Κρήτη, αναμένεται να είναι δίπλα του, με ρόλο να βοηθά τόσο ανασταλτικά όσο και επιθετικά. Ένας παίκτης πολύτιμος για τον Ολυμπιακό την φετινή χρονιά, που φαίνεται το κενό του στα παιχνίδια που δεν έχει αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα ο Μανιάτης και ο Αφελάη θα είναι πιο μπροστά. Ελεύθερο ρόλο θα έχει ο Ντομίνγκες και στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Κώστας Μίτρογλου. Βέβαια, αυτό το σχήμα μπορεί και να αλλάξει, να παίξει δηλαδή τριάδα κέντρο ο Μιλιβόγεβιτς, ο Κασάμι και ο Μανιάτης, και να δούμε, όπως έχουμε δει και στα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, ειδικά στην Πρεμιέρα του Ατλέτικο, τον Αφελάη από τη μια πλευρά, τον Ντομίνγκες από την άλλη και τον Μίτρογλου φυσικά στην κορυφή. Πάντως, ο Ντομίνγκες θα είναι ένας παίκτης κλειδί για την εξέλιξη της αναμέτρησης, καθώς και μπορεί να τραβηχτεί στα άκρα και μπορεί να παίζει σε ελεύθερο ρόλο και μπορεί με μια τελική του πάσα να αλλάξει τη ροή του αγώνα και μια κίνηση. Και γι' αυτό ο Μίτσελ, εχθές στη συνέντευξη τύπου που έδωσε μαζί με τον Αργεντινό, τον Τσόρι, είπε πως είναι σίγουρο ότι ο Ντομίνγκες θα αγωνιστεί στο απόψινό παιχνίδι. Ο Μίτσελ, ο οποίος στην χθεσινή συνέντευξη τύπου ύψωσε ασπίδα προστασίας και στον συμπατριώτη του, τον Μποτία, τον Αλμπέρτο Μποτία, επιλογή του ίδιου άλλωστε το καλοκαίρι να τον φέρει από την Σεβίλη για να καλύψει ουσιαστικά ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός στο κενό του Κώστα Μανολά. Σίγουρα τα πυρά μερίδας οπαδών αλλά και του τύπου έχουν πέσει πάνω στον Μποτία, καθώς έχει υποπέσει σε αρκετά λάθη ο Ισπανός από την στιγμή που ήρθε στον Ολυμπιακό, με αποκορύφωμα τα τελευταία παιχνίδια με Μάλμε και τον Εργοτέλη. Ο Μίτσελ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν φταίει μόνο ο Μποτία όταν δεχόμαστε γκολ, τον γκολ το δέχεται όλη η ομάδα, επομένως δεν είναι σωστό να πέφτει πάνω όλο το ανάθεμα σε έναν και συγκεκριμένο παίχτη, στην προκειμένη περίπτωση τον Μποτία, και όχι σε όλη την ομάδα. Ο Μίτσελ γενικά, ο οποίος πάντα προστατεύει τους παίχτες του, πολύ περισσότερο δε όταν είναι και δικές του επιλογές, και σε μια προσπάθεια βέβαια να αποφορτήσει και τον ίδιο τον Ποτή αλλά και όλους τους παίχτες εν ώψη του πολύ μεγάλου απόψινου παιχνιδιού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αυτά λοιπόν για την δεκάδα που προσανατολίζεται να παρατάξει ο Μίτσελ σήμερα. Είναι δύσκολο λίγο να υπάρχουν εκπλήξεις, αν και με τον Μίτσελ κανείς ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Ωστόσο, μοιάζουν μετρημένα κουκιά οι επιλογές του Μίτσελ για τη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι με την Juventus. Να πούμε ότι την αποστολή συμπληρώνουν οι Μέγεροι, Αυλονίτης, Μπουχαλάκης, Διαμαντάκος, Ντουρμάς, Γιαννούλης, Εντιγκά, Σαλίνο και Σιώβας. Ο Μπενίτες, ο Παραγουανός Φόρεμ, είναι εκτός καθώς είναι ανέτοιμος. Αν γίνει μία έκπληξη, μπορεί να είναι η τοποθέτηση του Ντουρμάς στο βασικό σχήμα. Ο Σουηδός, ο οποίος είναι σε φόρμα, προέρχεται από πολύ καλές εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του στους αγώνες για τα προκριματικά του Euro, και έκανε ένα καλό μεστό παιχνίδι με τον Εργοτέλη στην Κρήτη. Ήταν αρκετά κινητικός. Δεν ξέρω αν τελευταία στιγμή ο Μίτσελ αποφασίσει να τον ρίξει στο παιχνίδι ως βασικό από την αρχή ή αν θα το κρατήσει ως αλλαγή στην συνέχεια. Τέλος πάντων, αυτά από τον Ολυμπιακό. Θα τα δούμε βέβαια αυτά με τη σέντρα του αγώνα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Από την άλλη, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι στη συνέντευξη τύπου, σε αντίθεση με τον προπονητή της Μάλμε, τον Άγγε Χαρέιντε, ο οποίος δεν επεδείξε κανένα σεβασμό στον Ολυμπιακό με τις δηλώσεις που έκανε, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έκανε πολύ κολακευτικές δηλώσεις για τον Ολυμπιακό, και ο Αλέγκρι και ο Gianluigi Buffon, ο οποίος επίσης έδωσε συνέντευξη τύπου δίπλα στον προπονητή του στη Juventus.
είπε πως ο Ολυμπιακός είναι μια υπολογίσιμη ομάδα. Ο Μπουφόν μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις top ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ έκαναν ιδιαίτερη μνήμα και στην ατμόσφαιρα που αναμένεται να συναντήσουν σήμερα το βράδυ στο Γιώργος Καρισκάκης και η οποία φυσικά θα είναι καυτή. Πώς αναμένεται να παρατάξει τη Γιουβέντους ο Αλέγκρι? Η παράταξη της Γιουβέντους είναι ένα μεγαλύτερο μυστήριο από αυτή του Ολυμπιακού, και αυτό γιατί η μεγάλη κυρία έρχεται με προβλήματα στο Γιώργος Καρισκάκης. Καταρχάς, δεν θα έχει στη διάθεσή της σίγουρα τον Μπαρτσάλι και τον Κάσερες, οι οποίοι είναι τραυματίες, όπως και τον Ρόμουλο, καινούριο μεταγραφικό απόκτημα της Γιουβέντους το καλοκαίρι. Ενώ ο Αλέγκρι έχει πάρει κάποιους πρωτοκλασσάτους παίχτες στην αποστολή, οι οποίοι όμως δεν είναι σίγουρο ότι είναι 100% έτοιμοι να βοηθήσουν, και με πρώτο και καλύτερο τον Αντρέα Πίρλο, τον εγκέφαλο της Γιουβέντους στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Πίρλο πολύ πιθανό είναι να ξεκινήσει στον πάγκο το απόψινό παιχνίδι και να περάσει, αν χρειαστεί, μετά στον αγωνιστικό χώρο. Ούτε ο Βιδάλ είναι 100% έτοιμος, και ο Βιδάλ και ο Πίρλο από την αρχή της σεζόν ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Ο Πίρλο μάλιστα δεν έχει καταφέρει να παίξει πολλά παιχνίδια με την Γιουβέντους φέτος, σε αντίθεση με τις άλλες χρονιές που ήταν ο ηθήνο νους στο χώρο της μεσαίας γραμμής για την μεγάλη κυρία. Κακές γλώσσες στην Ιταλία λένε ότι διατηρεί παγωμένες σχέσεις με τον Αλέγκρι από την μονοετή συνεργασία τους, κοινή του συνύπαρξη στην Μίλαν την σεζόν 2010-2011. Αυτά είναι πράγματα βέβαια που δεν ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό στην προκειμένη περίπτωση. Και όπως έλεγα, έχει τα προβληματάκια της και η Γιουβέντους, εκτός από τους παίκτες που δεν ταξίδεψαν στην Αθήνα που είπαμε πριν, Ρόμουλο, Μπαρτσάλι και Κάσερες. Είναι ανέτοιμοι ο Πίρλο και ο Βιδάλ, όμως μπορεί να τους δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Το Βιντάλ σίγουρα, γιατί το είπε ο Αλέγκρι στην συνέντευξη τύπου. Ο Πίρλο, η θέση του Πίρλο είναι αυτή που παίζεται. Να πούμε ότι το πιο πιθανό Γιουβέντους είναι να παραταχθεί φυσικά με τον Τζιανλουίτζι Μπουφόν κάτω από τα δοκάρια. Τον Ογκμπόνα στην άμυνα, ο οποίος αναμένεται να πάρει τη θέση του Μπαρτσάλι. Μπονούτσι και Κιελίνη, η τριάδα της άμυνας. Λιχτάινερ και Ασαμόα στα άκρα, σε αυτό το 3-5-2 που εφάρμοσε ο Κόντε στη Γιουβέντους και το συνεχίζει ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Και στα χαφ ο Βιδάλ, ο Πογκμπά και είτε ο Πίρλο, είτε αν ο Αλέγκρι αποφασίσει να μην τον ξεκινήσει από την αρχή, θα αγωνιστεί στη θέση του λογικά ο Κλαούντιο Μαρκίζιο. Και το δίδυμο στην επίθεση, ο Τέβες είναι σίγουρος, το ανέφερε στην συνέντευξη τύπου χθες και ο Αλέγκρι. Και από εκεί και πέρα, φαβορή για παρτενέρ του Αργεντινού επιθετικού είναι ο Μωράτα. Outsider είναι ο Γιορέντε. Αυτές είναι οι λύσεις του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, και οι υπόλοιποι που θα βρίσκονται στον πάγκο είναι ο Στοράριο, ο Ρουμπίνιο, ο Ευρά, ο Παντοίν, ο Ματιέλο, ο Μαρκίζιο ή ο Πίρλο, ανάλογα ένας από τους δύο θα ξεκινήσει, ο Περέιρα, ο Κομάν, ο Τζιοβίνκο και ο Γιορέντε, για τον οποίο είπαμε μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους μια θέση αντί του Μωράτα στην ενδεκάδα. Με όλα τις σχεδόν τα όπλα η Γιουβέντους, σίγουρα με όλα τα πρωτοκλασσάτα ονόματα, αλλά είπαμε ότι κάποια από τους μεγάλους παίκτες της κυρίας δεν είναι ακόμη στο 100% των δυνατοτήτων τους, και αυτό θα κληθεί ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί στο απόψινό πολύ μεγάλο παιχνίδι του Γιώργιου Καρισκάκης. Thank you.
Στη συνέντευξη τύπου, ο Μίτσελ στιέφθηκε ξανά όπως το συνηθίζει άλλωστε, και όταν το ρώτησαν ποια πιστεύει ότι θα είναι η εξέλιξη αναμέτρησης και με ποιο σκορ πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να νικήσει, θα νικήσει, είπε ότι δεν με ενδιαφέρει να νικήσουμε και ένα 0, για στο βάλει ο Αλκόρτα, ο βοηθός του, στο μπάγκο, με κεφαλιά, όπως είπε, χαριτολογώντας. Ο Μίτσελ, ο οποίος πάντα έχει μια ατάκα να δώσει σε κάθε συνέντευξη τύπου. Την καλησπέρα μας και στον Γιάννη που μας ακούει και μας έστειλε το μήνυμα στο chat μας, στο site του ραδιοφώνου Radio String, nstv.gr / Radio String, θυμίζω, για όποιον θέλει να μπει και στην συνομιλία. Λοιπόν, λέγαμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Juventus απόψε, το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Να πούμε πως η Juventus θα αντιμετωπίσει σε τέταρτο διαφορετικό στάδιο τον Ολυμπιακό στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων, οι οποίες έχουν μεταξύ τους έτσι μια ξεχωριστή προϊστορία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι και τόσο καλή για τον Ολυμπιακό, μάλλον πολύ κακή για τον Ολυμπιακό και πολύ καλή για την Juventus. Η Juventus έχει πληγώσει τον Ολυμπιακό πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και με κάθε τρόπο. Είναι πάντως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Juventus έρχεται στην Αθήνα να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για τέταρτη φορά σε τέταρτο διαφορετικό γήπεδο. Πρώτη φορά, να πούμε ότι οι δύο ομάδες θα είχαν πει το μακρινό 1967 στο παλιό Γεώργιος Καραϊσκάκης, φυσικά, τότε. Και από εκεί και πέρα, οι Ερυθρόλευκοι έχουν αποδεχθεί άλλες τρεις φορές την Juventus πριν από την απόψινή, δύο στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Μαρούσι, στο ΆΚΑ, και μία στη Ριζούπολη τη σεζόν 2003-2004, όταν ο Ολυμπιακός χρησιμοποιούσε για δύο σεζόν τότε το γήπεδο του Απόλλωνα ως προσωρινή του έδρα μέχρι να χτιστεί το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λέγαμε ότι η παράδοση του Ολυμπιακού με την Juventus είναι κακή, αναμφισβήτητα. Την σεζόν 98-99, όταν οι δύο ομάδες είχαν έρθει αντιμέτωπες στα προημιτελικά του Champions League τότε, το Champions League με λιγότερες ομάδες διεξαγόταν και από τη φάση των ομίλων κατευθείαν οι ομάδες πήγαιναν στα προημιτελικά, ο Ολυμπιακός έφτασε μία ανάσα από το να περάσει στα ημιτελικά της μεγάλης διοργάνωσης, όμως ασώψεται ο ισχυρός άνεμος στο παιχνίδι της Revanse και ο μέχρι πρότινος προπονητής της Juventus, ο Αντώνιο Κόντε. Όλοι γνωρίζουν ότι ήταν αυτός που στέρισε μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τον Ολυμπιακό 15 χρόνια πριν, σε εκείνο το παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός είχε τηθεί από τη Juventus στο πρώτο μάτς το 99 στα πρώιμη τελικά με 2-1, με ένα γκολ του Νινιάδη με πέναλτι να κρατάει ζωντανή την ελπίδα για τον Ολυμπιακό εν ώψη της Revanse. Πράγματι, ο Ολυμπιακός να κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι στην Revanse στο Ολυμπιακό στάδιο, να προηγείται με γκολ του Γκόγκιτς και να είναι φάτσα με την πρόκριση στα ημιτελικά. Ωστόσο, μια κακή εκτίμηση του Ελευθερόπουλου που αγωνιζόταν κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού τότε, ο ισχυρός άνεμος που υπήρχε εκείνη την ημέρα στο Ολυμπιακό στάδιο, και ο Αντώνιο Κόντε έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού 5 λεπτά πριν από το τέλος εκείνης της αναμέτρησης και έδωσαν την πρόκριση στην Juventus και στέρισαν από τον Ολυμπιακό μια ιστορική ευκαιρία. Όλοι το θυμούνται εκείνο το παιχνίδι, να περάσει τα ημιτελικά του Champions League. Οι δύο ομάδες τα είπανε και ένα χρόνο μόλις μετά σε άλλη διοργάνωση, στο κύπελο UEFA, εκεί όπου ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη στην έδρα της Juventus με 1-2, με τον γκολ του Τζόρτζεβιτς, μάλιστα ένα γκολ του Τζόρτζεβιτς στο 81. Ο Ολυμπιακός πήρε την πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα της Juventus, ωστόσο δεν κατάφερε στη Revanse να εκμεταλλευτεί αυτό το ισχυρό του προβάδισμα με το διπλό στην Ιταλία, καθώς στήθηκε με 1-3 από την μεγάλη κυρία και αποκλείστηκε, βίωσε άλλον έναν αποκλεισμό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την Juventus σε δεύτερη διαφορετική διοργάνωση. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Juventus στο Ολυμπιακό στάδιο, στο ΆΚΑ, ενώ τη σεζόν 2003-2004 για τη φάση των ομίλων του Champions League εκείνη τη σεζόν την είχε υποδεχθεί στην Ριζούπολη. Ιτήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με 1-2,
από την μεγάλη κυρία. Το γκολ της νίκης για τη Γιουβέντους το είχε βάλει ο Παβέλ Νέντβεντ, ένα πολύ όμορφο γκολ. Και μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων εκείνης της σεζόν, η Γιουβέντους είχε σκορπίσει στους 7 ανέμους τον Ολυμπιακό, νικώντας τον με 7-0. Σε ένα παιχνίδι μάλιστα όπου η Ιταλία αγωνίζονταν με την δεύτερη ουσιαστικά ομάδα, καθώς είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να μπει σε κανένα σημείο στο παιχνίδι, κατέρευσε και δέχτηκε 7 γκολ από την Juventus, μια από τις μεγαλύτερες ήττες ομάδας στην ιστορία του Champions League και μια ήττα για τον Ολυμπιακό μαύρη φυσικά, απογοητευτική, που μνημονεύεται ακόμη και σήμερα. Αυτή ήταν η τελευταία συνάντηση Juventus και Ολυμπιακού σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Σήμερα ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει μια άτυπη ρεβάνς από αυτήν την βαριά ήττα, νικώντας την Juventus μέσα στο κάστρο του, το Γιώργιος Καραϊσκάκης, στην τέταρτη διαφορετική έδρα που θα φιλοξενήσει την Juventus, και μπαίνοντας ξανά για τα καλά, πολύ δυνατά, στο παιχνίδι της πρόκρισης στους 16 του Champions League.
Λοιπόν, είπαμε αρκετά πράγματα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Juventus. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε απόψε το βράδυ, να ξετυλίγονται στον αγωνιστικό χώρο του Γιώργιος Καρεσκάκης, ελπίζοντας φυσικά πως ο Ολυμπιακός θα βρει τον τρόπο να υπερκεράσει αυτό το πολύ μεγάλο εμπόδιο που λέγεται φυσικά Juventus. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα παιχνίδια σήμερα στην βραδιά για το Champions League, άλλα 7 και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις πολλές.
Στο άλλο μάτς του ομίλου του Ολυμπιακού, ο οποίος είπαμε έχει γίνει πολύ αμφίροπος με τα δύο πρώτες αγωνιστικές, αφού όλες οι ομάδες στους τρεις βαθμούς, η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Μάλμε, την σουηδική Μάλμε από την οποία ετήθηκε ο Ολυμπιακός στην προηγούμενη αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι όπου φυσικά το μεγάλο φαβορί είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης και έχει τον πρώτο λόγο να πάρει το παιχνίδι αυτό, περιμένοντας και να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι του Καραϊσκάκη, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες που πιθανώς να προκύψουν και να σκαρφαλώσει στην κορυφή του ομίλου. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε την πιο ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της απόψινής βραδιάς και μιλάμε φυσικά για το πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Liverpool και την Real Madrid, σε μια αναμέτρηση όπου συγκεντρώνονται 15 συνολικά τρόπαια κύπελλου πρωταθλητριών και UEFA Champions League, τα 5 της Liverpool και τα 10 της βασίλισσας Real Madrid, δύο ιστορικές ομάδες, ένα ιστορικό γήπεδο, δύο ομάδες απόλυτα επιτυχημένες, οι πιο επιτυχημένες των χωρών τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, κοντράρονται σε μια αναμέτρηση όμως που έχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτή είναι η Real Madrid, βάσει της φόρμας των δύο ομάδων. Η Liverpool ακόμη ψάχνεται στην φετινή σεζόν και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματά της μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, στην Premier League και από το Champions League φυσικά. Έχει μια πολύ δύσκολη νίκη με τη Ludogorets στην πρεμιέρα, στην επιστροφή της μετά από 5 χρόνια στο Champions League, και μια ήττα από την Βασιλεία στην Ελβετία, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους κόκκινους του Merseyside το απόψινό παιχνίδι όπου φιλοξενούν την βασίλισσα της Ευρώπης Real Madrid. Από την άλλη, Real σκοράρει ακατάπαυστα, στα τελευταία 7 παιχνίδια έχει τον απίστευτο αριθμό των 32 γκολ σημειώσει, δεν σταματάει πουθενά και μένει να δούμε τι θα κάνει απόψε στο Anfield, σε ένα γήπεδο πάντως που την τελευταία φορά που το επισκέφτηκε ιτήθηκε με 4-0 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Τη σεζόν 2008-2009 ήταν αυτό το παιχνίδι για τους 16 του Champions League. Βέβαια, άλλη εποχή τότε, σε άλλη φόρμα, διαφορετική φόρμα ήταν οι δύο ομάδες και φυσικά άλλες οι συνθήκες. Απόψε πάντως όλα συνηγορούν ότι θα παιχτεί ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ανάμεσα στην ομάδα του Brendan Rodgers στη Liverpool και την ομάδα του Carlo Ancelotti την Real Madrid. Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ άσχημες στην Αγγλία, μέχρι και τυφώνες είχαμε σε κάποια σημεία της γυραιάς Αλβιώνας, και χθες στα πλάνα που έδειξε τηλεόραση από την προπόνηση της Real Madrid στο θρυλικό Anfield υπήρχε έντονη βροχόπτωση και κρύο. Ας ελπίσουμε να μην επηρεάσει την απόψινη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στη Liverpool και στη Real ο καιρός, και να δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και να πούμε φυσικά πως εκτός του ότι η Real έχει τα προβλήματά της, δεν θα παίξει ο Σέρχιο Ράμος, δεν θα παίξει και ο Γκάρεθ Μπέιλ. Τον Μπέιλ δεν έχει ούτε στο κλασικό μάλιστα το Σάββατο. Να πούμε πως όλα τα βλέμματα θα είναι για ακόμη μια φορά στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει 69 τέρματα στο Champions League και αν σκοράρει 2 απόψε φτάνει τον μεγάλο Ραούλ Γκονζάλες στην κορυφή των πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του Champions League, και αν σκοράρει hat-trick, κάτι που το κάνουμε να φαίνεται πολύ απλό όταν μιλάμε για τον Ρονάλντο, το συζητάμε σαν να είναι κάτι πολύ απλό, μπορεί να το ξεπεράσει ακόμη και από απόψε το βράδυ. Είναι κάτι που θα το δούμε βέβαια αυτό. Η πολύ μεγάλη αναμέτρηση που ξεχωρίζει ανάμεσα στη Liverpool και την Real Madrid, της επαναλαμβάνω, απόψε το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο Anfield, με τη Real να δίνει την πρώτη της από τις δύο πάρα πολύ μεγάλες αναμετρήσεις, καθώς μετά από την επίσκεψή της αυτή απόψε το βράδυ στο Anfield έχει να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ντέρμπι του Ισπανικού Πρωταθλήματος το επόμενο Σάββατο, θα τα πούμε και στην συνέχεια. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι Ludogorets Βασιλεία, η Βασιλεία η οποία θέλει την νίκη απέναντι στην Ludogorets, η οποία δεν έχει κάνει άσχημες εμφανίσεις μέχρι στιγμής στο Champions League, στα 8 πούντα της διοργάνωσης, και τη Liverpool δυσκόλεψε πάρα πολύ και την Real Madrid στη Βουλγαρία. Ωστόσο δεν έχει καταφέρει να πάρει ακόμα κάποιον βαθμό. Η Βασιλεία θέλει το διπλό στην έδρα της Ludogorets για να εκμεταλλευτεί πιθανό στραβοπάτημα η ήττα της Liverpool από την Real και να πάρει κεφάλι, καθώς κατά ψέματα Βασιλεία και Liverpool θα παλέψουν για την δεύτερη θέση. Η Real
δείχνει ότι εύκολα ή δύσκολα θα καθαρίσει την πρωτιά. Στον τρίτο όμιλο, ένας πολύ ενδιαφέρον όμιλος, η Bayer Leverkusen υποδέχεται την Zenit Αγίας Πετρούπολης και σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, η Μονακό υποδέχεται στο Προκυπάτο την Benfica του Αντρέα Σάμαρη. Η Benfica, η οποία δεν έχει ακόμη ούτε ένα βαθμό στο Champions League, έχει τηθεί από την Zenit και από την Bayer Leverkusen στις δύο πρώτες αγωνιστικές και θα επιδιώξει στο Προκυπάτο κόντρα στην Μονακό του Leonardo Jardim να πάρει τον πρώτο της βαθμό ή βαθμούς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και στο τέταρτο όμιλο, η Arsenal θα δοκιμαστεί στο Constant Van der Stock απέναντι στην Anderlecht. Η Arsenal, η οποία ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Dortmund, όμως νίκησε στην δεύτερη αγωνιστική εύκολα την Galatasaray, η οποία Galatasaray υποδέχεται την Dortmund, μια Dortmund η οποία μπορεί να τα πηγαίνει πάρα πολύ άσχημα στο γερμανικό πρωτάθλημα και να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, η ομάδα του Γιούργιο Κλοπ. Ωστόσο, στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει πολύ καλά, με 2-2, έχει νικήσει και Arsenal και Anderlecht εντός και εκτός αντίστοιχα και είναι στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς. Αυτά λοιπόν και για τα απόψινά παιχνίδια και θα πάμε σε λίγο στα χθεσινά, όπου έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, πολλά ρεκόρ έσπασαν χθες. Μια εξαιρετική ευρωπαϊκή βραδιά, μια εξαιρετική βραδιά Champions League ήταν η χθεσινοβραδινή. Μιας και λέγαμε για το παιχνίδι που ξεχωρίζει από την απόψινή βραδιά, το Liverpool Real. Να δούμε και ποιες αναμένεται να είναι οι συνθέσεις των δύο ομάδων σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μιας και το βρήκα γιατί έχω εδώ μπροστά μου. Η Liverpool αναμένεται να παραχθεί με τον Μινιολέ κάτω από τα δοκάρια, τον Γκλεν Τζόνσον δεξιά στην άμυνα και τον Αλμπέρτο Μορένο στα αριστερά και κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Λόβρεν και τον Σκρτέλ. Στην τριάδα των Χαφ αναμένεται να έχει τον μεγάλο αρχηγό τον Στίβεν Τζέραρντ, τον Άλεν και τον Χέντερσον
και τριάδα και στην επίθεση, στα πλάγια ο Κουτίνιο από αριστερά, ο Στέρλινγκ από δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπαλοτέλη, για τον οποίο Μπαλοτέλη πρέπει να πούμε ότι έχουν ακουστεί αρκετές γκρίνιες στην Αγγλία για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει καταφέρει να κάνει κάποιο πολύ μεγάλο παιχνίδι με την φανέλα της Λίβερπουλ. Η αξία του Μπαλοτέλη είναι αδιαμφισβήτητη. Στην καλύτερη του μέρα ο Μπαλοτέλη μπορεί να πάρει μόνο στο ένα παιχνίδι. Στην κακή του μπορεί να είναι ο πιο κακός παίχτης του αγωνιστικού χώρου. Σίγουρα βέβαια το φορτίο που έχει να κουβαλήσει ο Μπαλοτέλη του αντικαταστάτη του Λουίς Σουάρες, των 31 γκολ πέρσι, είναι βαρύ. Οι οπαδοί της Λίβερπουλ περιμένουν από αυτόν γκολ. Και όσο δεν έρχονται, αυξάνεται και η γκρίνια. Πάντως τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Μπαλοτέλη αναμένεται να ξεκινήσει βασικός σήμερα για την Λίβερπουλ. Και από την άλλη μεριά, η πρωταθλήτρια Ευρώπης αναμένεται να ξεκινήσει με τον Κασίγια κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα τον Αρμπελόα δίνουν οι Ισπανοί αντί του Καρβαχάλ. Αριστερά τον Μαρσέλο, Κοεντράου είναι τραυματίας. Βαράν και Πέπε στο κέντρο της άμυνας, καθώς είπαμε ότι ο Σέρχιο Ράμος απουσιάζει από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μόντριτς και Κρός στα χαφ. Και από εκεί και πέρα, απόντος του Μπέιλ, τη θέση του αλλού αναμένεται να την πάρει ο Ίσκο για την Ρεάλ Μαδρίτης, που θα τοποθετηθεί και αυτός στα χαφ. Και 30 μπροστά Μπεντζεμά, Κριστιάνο Ρονάλντο και Χάμες Ροντρίγκες. Μπορεί βέβαια αυτή η διάταξη να γίνει Χάμες και Ίσκο στα πλάγια και επιθετικό δίδυμο Μπεντζεμά Κριστιάνο, ανάλογα την εξέλιξη του παιχνιδιού. Και στην αποστολή οι υπόλοιποι παίχτες για τις δύο ομάδες: ο Jones για τη Liverpool, ο Μανκίγιο, ο Σακό, ο Χωσέ Ενρίκε, ο Λαλάνα, ο Μάρκοβιτς και ο Λάμπερτ. Οι λύσεις επιπλέον για την Liverpool. Και για τη Real Madrid της: ο Κέλλορ Νάβας, ο Πατσέκο, οι τερματοφύλακες Καρβαχάλ, Νάτσο και Ντίρα, η Γιαραμέντη, Μάρκος Γιορέντε, Μεντράν και Τσιτσαρίτο Ερνάντες. Αυτές είναι οι λύσεις του πάγκου για την Real Madrid της. Σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις καιρικές συνθήκες στο Liverpool, καθώς χθες η Real προπονήθηκε με έντονη βροχόπτωση, αέρα πολύ και κρύο. Είπαμε για τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε κάποια σημεία της Αγγλίας που κυριαρχούν. Τα ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έκαναν και κάποιο λογοπαίγνιο, βλέπω εδώ, με τους τυφώνες. Η ΑΣ αναφέρει χαρακτηριστικά: ένας άλλος τυφώνας απειλεί σήμερα την Liverpool, εκτός δηλαδή του καιρικού φαινομένου. Η Real Madrid του Κριστιάνο έκαναν έτσι και ένα λόγο παίγνιο με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην γυραιά Αλβιώνα αυτές τις ημέρες. Είναι πάντως το παιχνίδι που τραβάει τα βλέμματα μακράν του δεύτερου στην απόψινή Champions League βραδιά.
Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι έγινε στα χθεσινά παιχνίδια, να κάνουμε έτσι μια αναφορά, ένα σχολιασμό, καθώς εχθές είχαμε μια ιστορική βραδιά για το Champions League, καθώς στα 8 χθεσινά παιχνίδια σημειώθηκαν συνολικά 40 γκολ. Πραγματικά ένας απίστευτα μεγάλος αριθμός, ένας απίστευτος αριθμός για μόλις 8 παιχνίδια, ειδικά όταν μιλάμε και για το κορυφαίο πλέον επίπεδο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, το Champions League. Μέσος όρος 5 γκολ σε κάθε παιχνίδι, και σίγουρα όσοι παρακολούθησαν χθες τα παιχνίδια του Champions League χόρτασαν αν μη τι άλλο θέαμα και γκολ. Βέβαια, εκτός από τα τόσα πολλά γκολ, είχαμε και κάποια παιχνίδια ιστορικής σημασίας και κάποια ακόμη περισσότερα ρεκόρ που έσπασαν, και θα ξεκινήσουμε φυσικά με το παιχνίδι ανάμεσα στη Ρώμα και την Bayern. Ένα παιχνίδι το οποίο οι περισσότεροι που το παρακολούθησαν έμειναν άφωνοι, κυρίως για την εμφάνιση της Bayern στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Ένα επιθετικό κρεσέντο, μια αποθέωση του επιθετικού ποδοσφαίρου για την Bayern μέσα στο Ολύμπικο της Ρώμης εχθές το βράδυ, με τους Βαβαρούς να προηγούνται 0-5 στο ημίχρονο με 2 γκολ του Ρόμπεν, 1 του Γκέτσε, 1 του Λεβαντόφσκι και 1 του Μίλερ με πέναλτι. Την Ρώμα στο δεύτερο ημίχρονο να προσπαθεί να μαζέψει κάπως την κατάσταση, να έχει δοκάρει με τον Ζερβίνιο, να έχει ευκαιρίες που απέκρουσε ο Νόερ και να μειώνει τελικά σε 1-5 με τον Ιβοριανό, τον Ζερβίνιο, στο 66. Την Bayern όμως να μην σταματάει και να βάζει άλλα 2 γκολ με τον Ριμπερί και τον Σακίρι, δύο ακόμη πολύ όμορφα γκολ από δύο παίκτες που μπήκαν αλλαγή. Ένα 1-7 που αντικατοπτρίζει πλήρως την καθυλωτική υπεροχή της Bayern Μονάχου στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, πιστεύω, που θα μνημονεύεται για χρόνια. Δικαίως ξύπνησαν μνήμες από το προτριών μηνών, από την προτριών μηνών αναμέτρηση ανάμεσα στη Βραζιλία και τη Γερμανία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το παιχνίδι ήταν καρμπών, εκείνο το παιχνίδι το καλοκαίρι ανάμεσα στη Σελεσάο και στα μετέπειτα πρωταθλήτρες κόσμου Πάντσερ, και τότε το σκορ μηχρόνου ήταν 0-5, και τότε το τελικό σκορ ήταν 1-7, και η εικόνα του παιχνιδιού, η υπεροχή της Bayern στον αγωνιστικό χώρο του Ολύμπικου χθες έμοιαζε πάρα πολύ με την υπεροχή που είχε η Εθνική Γερμανία σε εκείνο το παιχνίδι των ημιτελικών του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλου. Άλλωστε, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές της Bayern χθες ήταν και σε εκείνο το παιχνίδι από την πλευρά των νικητών με την Εθνική Γερμανία, ο Νόιερ, ο Μίλερ, ο Λαμ. Επομένως, είναι πολύ φυσικό να έμοιαζε το παιχνίδι και αυτή η καθελωτική υπεροχή της Bayern απέναντι στη Ρώμα. Πάντως, το παιχνίδι, όπως είπαμε, θα μείνει στην ιστορία. Ήταν η πιο βαριά εντός έδρας ήττα της Ρώμα στην ιστορία του Champions League, η μεγαλύτερη νίκη της Bayern Μονάχου. Και η Ρώμα, να πούμε ότι δέχτηκε άλλη μια εφτάρα στην ιστορία της, δέχτηκε άλλο ένα πλήγμα το γόητρό της στο Champions League, αυτή τη φορά εντός έδρας. Είχε δεχθεί 7 γκολ και είχε χάσει με το ίδιο σκορ 7-1 εκτός έδρας στο Old Trafford από τη Manchester United το 2007, σε ένα παιχνίδι για τα νοκάουτ του Champions League σεζόν 2006-2007, και τότε ήταν η Ρώμα η οποία είχε καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο του Old Trafford. Τώρα
Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τους Ρωμαίους, καθώς στήθηκαν εντός έδρας με 1-7 και με το μάτς στο ημίχρονο να είναι 0-5. Πραγματικά ένα απίστευτο σε εξέλιξη παιχνίδι που λίγοι περίμεναν να εξελιχθεί έτσι, καθώς πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια της χθεσινής ημέρας όλοι πίστευαν ότι το πιο αμφίροπο παιχνίδι και το πιο ενδιαφέρον, ενδιαφέρονταν σίγουρα, θα είναι αυτό ανάμεσα στην Ρώμα και την Bayern. Από δύο ομάδες οι οποίες παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο. Η Ρώμα με τον Ρούντι Γκαρσία έχει εξελίξει ο Γάλλος στο παιχνίδι της Ρώμα. Παίζει πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο η Ρώμα και ας νοιάζεται ο Γκαρσία πρωτίστως για την άμυνα. Και η Bayern φυσικά με τον Pep Guardiola στη τεχνική ηγεσία. Άκουσε πολλές γκρίνιες ο Guardiola πέρσι για το Tiki Taka που πήγε να εφαρμόσει και στην Bayern. Το έχει εφαρμόσει, απλά σε πιο εξελιγμένο στάδιο και πιο κάθετο ποδόσφαιρο να παίζει η Bayern σε αντίθεση με την Μπαρτσελόνα που έπαιζε πιο οριζόντιο ποδόσφαιρο. Αυτά για όσους ενδιαφέρονται έτσι να δουν λίγο παραπάνω και λίγο βαθύτερα τον τρόπο παιχνιδιού των ομάδων. Πάντως κανείς δεν περίμενε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, πως το παιχνίδι θα είναι τόσο μονόπλευρο και πως η Bayern θα έχει τόσο μεγάλη υπεροχή έναντι της αντιπάλου της στο συγκεκριμένο παιχνίδι και πως θα φύγει από το καυτό Ολυμπικό της Ρώμης που χθες έκανε ρεκόρ προσέλευσης θεατών όλων των εποχών, θα φύγει με αυτή την βαριά ήττα, με αυτή τη μεγάλη νίκη για την ίδια και αυτή τόσο βαρύ σκορ για την Ρώμα, το 1-7, σε μια βραδιά πάντως που δεν ήταν η μόνη επτάρα και δεν ήταν και το μόνο μεγάλο σκορ. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου είχαμε το 2-2 ανάμεσα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την Manchester City. Μπορούμε να το πούμε και αυτοκτονία το συγκεκριμένο σκορ για την City, καθώς έπαιζε στην θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου που δεν είχε ακόμη βαθμό μαζέψει. Προηγήθηκε 2-0 στην παγωμένη Μόσχα με γκολ του Αγουέρο που προερχόταν και από το καρέ που σημείωσε κόντρα στην Tottenham στην Premier League και με άλλο ένα γκολ του Μίλνερ. Δεν έκανε καθόλου καλή εμφάνιση όμως η ομάδα του Πελεγκρίνου στο δεύτερο ημίχρονο. Θεώρησε πως το παιχνίδι έχει κλειδώσει και το πλήρωσε αυτό, καθώς ο Ντουμπιά μείωσε στο 65 για τους Μοσχοβίτες και ο Νάτχο, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, αξιοποίησε ένα πέναλτι που δεν ήταν χαριστικό σφύριγμα για την ΤΣΣΚΑ και έκανε στο 86 το 2-2, χάρη στο οποίο η ΤΣΣΚΑ πήρε ένα βαθμό. Η City ακόμη δεν έχει νίκη στο Champions League, δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά, έχει 2 βαθμούς. Η Bayern με την χθεσινή της το λιγότερο εμφατική νίκη έφτασε τους 9 και η Ρώμα έχει 4 και την επόμενη αγωνιστική η City υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ και η Bayern την Ρώμα. Καταλαβαίνετε ότι εάν η Bayern νικήσει ξανά την Ρώμα στο Μόναχο και η City νικήσει την ΤΣΣΚΑ θα πάει δεύτερη και η μάχη ανάμεσα σε City και Ρώμα για την δεύτερη θέση που οδηγεί στους 16 αναμένεται καυτή, καθώς μπορούμε να πάρουμε νομίζω ως δεδομένο ότι η Bayern Μονάχου θα κλειδώσει την πρωτιά σε αυτόν τον όμιλο. Στον επόμενο όμιλο, τον όμιλο που συμμετέχει και ο Αποέλ, η Παρί, η Μπαρτσελόνα και ο Άγιαξ, είχαμε την άλλη μια συγκλονιστική προσπάθεια της ομάδας του Γιώργου Δόνη, του Αποέλ, να κοιτάξει, που κοίταξε στα μάτια μια μεγάλη αντίπαλο. Στην πρεμιέρα ήταν η Μπαρτσελόνα, στη δεύτερη αγωνιστική ήταν ο Άγιαξ, από τον οποίο πήρε ισοπαλία ο Αποέλ. Τώρα ήταν η Παρί Σεζερμέν. Το παιχνίδι ήταν 0-0 μέχρι το 87, μέχρι ο Έντισον Καβάνη, ο Ρουγανός Φόρ, να βάλει ένα εκπληκτικό γκολ πεσμένος κάτω, εκπληκτική προσπάθεια πραγματικά, και να κρίνει το παιχνίδι. Ξαπλωμένος κάτω, ο Καβάνη σκόραρε για την Paris Saint-Germain και της χάρισε ένα πολύ σημαντικό διπλό στην προσπάθεια που κάνουν οι Γάλλοι να τερματίσουν στην πρώτη θέση αυτού του ομίλου και να αφήσουν την Μπαρτσελόνα δεύτερη. Το λέω αυτό γιατί λογικά και μετά από τα αποτελέσματα των τριών πρώτων αγωνιστικών, Παρί και Μπαρτσελόνα 7 και 6 βαθμούς αντίστοιχα θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει στις πρώτες δύο θέσεις και από Ελ και Άγιαξ θα παλέψουν για την τρίτη θέση που οδηγεί στο Europa League. Και από την άλλη Μπαρτσελόνα με σκόρερ πάλι το ντουέτο Νεϊμάρ και Μέση που φέτος σκοράρουν πάρα πολύ και οι δύο μαζί, γιατί θυμίζω πέρσι ο Νεϊμάρ δεν ήταν τόσο συνεπής στο σκοράρισμα στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Φέτος σκοράρει με αρκετά μεγαλύτερη συνότητα ο Νεϊμάρ. Νίξε 3 είναι η Μπαρτσελόνα τον Άγιαξ. Εντάξει, ο Μέση δεν χρειάζεται, δεν είναι είδηση το ότι σκόραρε. Ένα γκολ ο Νεϊμάρ, ένα ο Μέση, ένα ο Σάντρο στο 94. Εν τω μεταξύ είχε μειώσει σε 2-1 ο Άγιαξ με τον Ελγκαζί στο 88. Και η Μπαρτσελόνα δεν μπορούμε να πούμε ότι δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να κάμψει το εμπόδιο, την αντίσταση του Έαντα.
και να πάρει την νίκη που τη φέρνει στη δεύτερη θέση. Δύο νίκες και μία ήταν η Μπαρτσελόνα, αυτή από το Παρίσι. Αυτή είναι που τη στερεί μέχρι στιγμής την πρωτιά στον όμιλο, την οποία έχει η Paris Saint-Germain. Να πούμε φυσικά ότι ο Μέση, όσα γκολ, κάθε γκολ που βάζει στο Champions League πλησιάζει ακόμα περισσότερο σε άλλο ένα ρεκόρ, το οποίο κυνηγάει επίσης όρις με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έφτασε τα 69 ευρωπαϊκά γκολ στο Champions League ο Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Κυνηγάει, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει τον ίδιο αριθμό, τα 71 του Ραούλ. Λογικά θα τον ξεπεράσουν και οι δύο, πάρα πολύ πιθανό πριν ολοκληρωθεί καν η φάση των ομίλων. Μιλάμε για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Και αυτό που θα μένει να δούμε είναι ποιος θα τερματίσει στην κορυφή, αλλά αυτό ακόμη έχουμε πολύ χρόνο για να το δούμε. Στον 7ο όμιλο είχαμε ένα πολύ συγκλονιστικό παιχνίδι και ένα μονοπλευρό παιχνίδι με πάρα πολλά γκολ. Είχαμε 13 γκολ σε δύο παιχνίδια. Είχαμε την Chelsea, η οποία μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το χριστουβραδινό της παιχνίδι κόντρα στην πρωταθλήτρια Σλοβενίας Maribor. 6-0 νίξε η ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο, η οποία πηγαίνει τρένο στην Αγγλία. Νίξε και στο Champions League πολύ εύκολα την σλοβενική Maribor και σκαρφάλωσε στην κορυφή του ομίλου έχοντας 7 βαθμούς. Ο Ρεμί, ο Ντρογκμπά, το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του στην Chelsea με πέναλτι. Ο Τέρι, ο αυτογκολ του Φίλερ και δύο γκολ ο Αζάρ συμπλήρωσαν τον πίνακα το σκόρερ αυτό το 6-0. Με τον Didier Drogba μάλιστα να πετυχαίνει ένα ιστορικό γκολ, καθώς όχι μόνο ήταν το πρώτο του στην νέα του, στην καινούργια του θητεία με την Chelsea, αλλά ξεπέρασε και τον Alessandro Del Piero σε γκολ στο Champions League, στην κορυφή των πίνακα των σκόρερ. Ενώ από την άλλη, Schalke Sporting ήταν ένα εκπληκτικό match, derby θα το λέγαμε, με την Sporting να προηγείται στο σκορ με τον Νάνι. Την Schalke όχι απλά να εσωφαρίζει με τον Ομπάση, εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι η Sporting έμεινε με 10 παίχτες όταν το σκόρ ήταν στο 0-1, αλλά να προηγείται και με 3-1 με γκολ του Χούντελαρ και του Χέβεντες. Την Sporting, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε τη Schalke με 10 ποδοσφαιριστές, να βρίσκει τα ψυχικά αποθέματα και τα αγωνιστικά να ισοφαρίσει σε 3-3 και με ένα αυστηρό πέναλτι που δόθηκε στην Σάλκη, ο Τσούπο-Μοτίνγκ στο 93 έκανε το 4-3 για να δώσει μια πολύ μεγάλη νίκη στην γερμανική ομάδα και η νίκη αυτή την ανέβασε στους 5 βαθμούς και στην δεύτερη θέση. Τσέλσι και Σάλκη είναι στις δύο πρώτες θέσεις, με τη Maribor να έχει 2 βαθμούς και την Sporting Λισαβόνας, παρά το γεγονός ότι έχει παίχτες με ποιότητα και έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια μέχρι στιγμής, έχει αδικηθεί από τα αποτελέσματα, να είναι στην τελευταία θέση. Και τελειώνουμε με τον 8ο όμιλο, εκεί που είχαμε άλλο ένα απίστευτο σκορ και μιλάω για τον Πάτε Μπορίσοφ Σαχτάρ Ντόνετσκ, το οποίο έληξε 0-7 υπέρ της πρωταθλήτριας Ουκρανίας και το ημίχρονο μάλιστα ήταν 0-6. Και όχι μόνο αυτό, τα 5 γκολ σημειώθηκαν από έναν παίχτη, τον Λουίζ Αντριάνο, τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Σαχτάρ, ο οποίος βρίσκεται αρκετά χρόνια στο Ντόνετσκ και ο οποίος έγινε, πρέπει να πούμε, ο γρηγορότερος παίχτης που πετυχαίνει hat-trick και καρέ στην ιστορία του Champions League. Πέτυχε τα 3 πρώτα γκολ μέσα σε 12 λεπτά, στο 28 λεπτό με πέναλτι στο 36 και στο 40 και τα πρώτα 4 μέσα σε 16 λεπτά, στο 28, στο 36, στο 40 και στο 44 και στο τέλος έκανε 5 τα προσωπικά του γκολ σε ένα μόλις παιχνίδι, σε ένα μάτς που ήταν στο ημίχρονο 0-6. Φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε ότι ήταν μονόπλευρο και ότι Σαχτάρ έκανε μια από τις καλύτερες, ίσως την κορυφαία της εμφάνισης στο Champions League, διαλύοντας, παρασύροντας την Μπάτε Μπορίσοφ, την ομάδα από την Λευκορωσία, σε αυτή την ταπεινωτική για αυτήν ήττα. Και στο άλλο παιχνίδι, η Πόρτο νίκησε την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-1. Ο Λοπετέγγι, ο Βάσκος, αντιμέτωπος με την χώρα, με την ομάδα της χώρας των Βάσκων, την Μπιλμπάο, αλλά στον πάγκο της Πόρτο, δεν κατάφερε η Μπιλμπάο να πάρει κάτι καλό από αυτό το παιχνίδι, συνεχίζοντας τις άσχημες εμφανίσεις και τα άσχημα αποτελέσματα η ομάδα του Ernesto Valverde. Ο Ερέρα έβαλε στη θέση οδηγού την Πόρτο, μπορεί να ισοφάρισε η Μπιλμπάο με τον Γκιγέρμο στο 58, όμως
Ο Κουαρέσμα βρήκε την λύση και σκόραρε για την Πόρτο, κάνοντας το 2-1 και ανεβάζοντας την Πόρτο στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς. Δεύτερη Σαχτάρ με 5. Τρίτη Μπάτε Μπορίσοφ με 3, παρά την ταπεινωτική Τσίτα με 0-7 από τη Σαχτάρ. Και τελευταία η Μπιλμπάο με 1 βαθμό. Αυτά έγιναν εχθές στα παιχνίδια. 40 γκολ, επαναλαμβάνω, σε 8 μόλις μάτς. Και πώς να μην γίνουν τόσα πολλά, όταν είχαμε 2 επτάρες, της Μπάγερν μέσα στη Ρώμα και της Σαχτάρ μέσα στην Λευκορωσία. 2 επτάρες εκτός έδρας μάλιστα. Μία εξάρα, το Chelsea Maribor, και ένα παιχνίδι που είχε 7 γκολ, το 4-3 της Σάλκε επί της Sporting Λισαβόνας. Να πούμε για τον Αντριάνο, είπαμε ότι σημείωσε το Λούις Αντριάνο, σημείωσε το γρηγορότερο hat-trick στην ιστορία της διοργάνωσης σε διάστημα 12 λεπτών, το τρίτο γρηγορότερο hat-trick, συγγνώμη, στην ιστορία της διοργάνωσης. Το καρέ του ήταν το γρηγορότερο στην ιστορία της διοργάνωσης, αυτό είπαμε που πέτυχε μέσα σε 16 λεπτά από το διάστημα 28 με 44, και μάλιστα ο Βραζιλιάνος επιθετικός έγινε ο πρώτος στην ιστορία του θεσμού που καταφέρνει κάτι τέτοιο στο πρώτο ημίχρονο, να πετύχει δηλαδή 4 γκολ μόλις στο πρώτο ημίχρονο. Και επιπλέον τα 6 γκολ που σημείωσαν οι Ουκρανοί μόλις το πρώτο 45 λεπτό, καθώς είπαμε ότι το σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν 0-6 το ημίχρονο, αποτελούν ρεκόρ στη σχετική λίστα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Καμία ομάδα ξανά στην ιστορία του Champions League δεν έχει βάλει 6 γκολ σε ένα ημίχρονο. Αυτά για τα πολλά ρεκόρ που έσπασαν εχθές οι ομάδες στο Champions League. Και φυσικά να πούμε πως τα 40 γκολ που σημειώθηκαν εχθές σε 4 παιχνίδια είναι η μεγαλύτερη επίδοση, το μεγαλύτερο ποσοστό γκολ που έχουν μπει ποτέ στην ιστορία του Champions League σε μια αγωνιστική μέρα όπου διεξήχθησαν 8 παιχνίδια. Και αυτό γιατί έχουν σημειωθεί περισσότερα γκολ το 1997 σε μια μέρα. Συγκεκριμένα την 1η Οκτωβρίου 1997 είχαν σημειωθεί 44 γκολ. Ωστόσο, εκείνη την βραδιά τα παιχνίδια ήταν 12 που έλαβαν χώρα για την μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση και όχι 8. Επομένως, σε σύνολο 8 παιχνιδιών, τα 40 γκολ που σημειώθηκαν εχθές αποτελούν ρεκόρ επίτευξης τερμάτων. Σε εκείνη την ημερομηνία που αναφέραμε, την 1η Οκτωβρίου 1997, ο Ολυμπιακός δοκιμαζόταν στο Τρότχαϊμ με τη Ρόζενμπορκ και είχε ετηθεί με πολύ βαρύ σκορ 5-1 και συνέβαλε τα μέγιστα αυτό το παιχνίδι στο να σημειωθούν 44 γκολ και να βελτιωθεί το ποσοστό των γκολ που είχαν επιτευχθεί σε εκείνο το παιχνίδι. Όμως είπαμε πως ήταν ιστορική η χθεσινή βραδιά, καθώς τα 40 γκολ σε 8 παιχνίδια είναι η μεγαλύτερη επίδοση στα τελευταία χρόνια του Champions League που διεξάγονται 8 παιχνίδια κάθε βραδιά στην φάση των ομίλων. Ιστορική βραδιά από πολλές απόψεις η χθεσινή στο Champions League, πραγματικά με εκπληκτικά παιχνίδια, ιστορικά μάτς, ιστορικές συντριβές, ιστορικές νίκες, προσωπικά ρεκόρ που έσπασαν ποδοσφαιριστές. Πραγματικά τα είχε όλα η χθεσινή βραδιά.
Να πούμε πάντως ότι για την εχθεσινή συντριβή της Ρώμα, ιστορική συντριβή της Ρώμα, ο προπονητής της, ο Ρούντι Γκαρσία, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη και δήλωσε στους εκπροσώπους του τύπου ότι παίρνω όλο το λάθος πάνω μου, εγώ διάβασα λάθος το παιχνίδι, θέλοντας έτσι να υψώσει μια σπίδα προστασίας στους ποδοσφαιριστές του, κάτι που είναι και πολύ λογικό. Ενώ η αποστολή της Bayern επισκέφθηκε τον Πάπα σήμερα το πρωί στο Βατικανό. Ήταν κάτι που το είχαν σχεδιάσει οι Βαβαροί, άλλωστε. Πήγαν πιο αργά, έφτασαν πιο αργά προχθές το βράδυ στην Ρώμη, με σκοπό να μείνουν χθες για το παιχνίδι και σήμερα το πρωί να επισκεφθούν τον Πάπα, και έτσι πήραν και τις ευλογίες του Ποντίφικα οι παίχτες της Bayern Μονάχου, παίρνοντας και τα εύσημα για την χθεσινή ποδοσφαιρική παράσταση που έδωσαν στο στάδιο Ολύμπικο. Άλλωστε ο Πάπας της Ρώμης είναι δηλωμένος φαν του ποδοσφαίρου. Και γενικά είπαμε αρκετά για αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα σκορ που δύσκολα θα ξεχαστεί και από τους μεν και από τους δε, αλλά και από όσους παρακολουθούν γενικότερα ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και πώς να αποφευχθούν οι συγκρίσεις με το Βραζιλία-Γερμανία 1-7 που παρακολουθήσαμε προ τριών και λίγο παραπάνω μηνών στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 στην Βραζιλία. Λοιπόν, αφήνουμε το Champions League. Είπαμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Juventus απόψε. Είπαμε και τι έγινε στα χθεσινά παιχνίδια και ποια είναι τα σημαντικά παιχνίδια για σήμερα το βράδυ. Πάμε στο Europa League, καθώς αύριο έχουμε τους αγώνες για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων της φάσης του Europa League, με τρεις ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στην μάχη: Αστέρα Τρίπολης, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Οι οποίες τρεις ομάδες αντιμετωπίζουν τους πιο δύσκολους αντιπάλους τους μέχρι στιγμής στους ομίλους. Τις ομάδες που πήραν από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, δηλαδή την Tottenham, ο Αστέρας Τρίπολης στο Λονδίνο, στο White Hart Lane, την Φιωρεντίνα, ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στην Τούμπα, και ο Παναθηναϊκός στην Eindhoven δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην πρωτοπόρο του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Να πούμε πρώτα για το παιχνίδι του Αστέρα στο White Hart Lane με την Tottenham. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για την ομάδα της Τρίπολης, για την ομάδα του Στάι Κουβεργέντη, και είναι πολύ σημαντικό το ότι έκαναν δηλώσεις της Tottenham, ο Μαουρίσιο Ποκετίνο, αλλά και παίχτες της Tottenham όπως ο Ben Davis, και έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στον Αστέρα, και πώς αλλιώς αφού η αρκαδική ομάδα είναι στην κορυφή του ομίλου αυτή τη στιγμή με 4 βαθμούς. Την ισοπαλία που απέσπασε ο Αστέρας στην πρεμιέρα στην Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας, και την νίκη με 2-0 επί της Παρτιζάν Βελιγραδίου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην αρκαδική πρωτεύουσα στην Τρίπολη. Μετά από αυτά τα δύο αποτελέσματα, μετά το πέρας των δύο αγωνιστικών, ο Αστέρας είναι στην κορυφή του ομίλου και τώρα καλείται να φέρει πέρα την πιο δύσκολη αποστολή του μέχρι στιγμής στη μέχρι τώρα ευρωπαϊκή του πορεία, που δεν είναι για καθόλου μικρή για μια ομάδα που ξεκίνησε, θυμίζω, από τον Ιούλιο να παίζει προκριματικά με την Ροβανιέμι, την Μάιντς στη συνέχεια και την Μακάμπι Τελαβίβ για να βρεθεί στους ομίλους του Europa League. Ο Αστέρας θα φιλοξενηθεί αύριο το βράδυ από την Tottenham. Ο Ποκετίνο χαρακτήρισε γενναία την ομάδα του Αστέρα, τονίζοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει φαβορί. Βέβαια αυτό είναι σχετικό, το είπε θέλοντας να δείξει τον σεβασμό του στην αρκαδική ομάδα. Ωστόσο είναι γνωστό πως το μεγάλο φαβορί είναι η Tottenham, η οποία βέβαια να πούμε ότι παίζει και λίγο με την πλάτη στον τοίχο, καθώς δεν είναι καλό το ξεκίνημά της στο Europa League μέχρι στιγμής, όπως δεν είναι καλό ούτε και στο αγγλικό πρωτάθλημα, και σίγουρα είναι μονόδρομος για την Tottenham η νίκη. Από την άλλη, ο Αστέρας θα απολαύσει
το παιχνίδι, το μεγάλο αυτό παιχνίδι, με στόχο φυσικά να πάρει ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι καλύτερο μπορεί από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τότε να μην ξεκινήσει με δύο ισοπαλίες στα πρώτα δύο παιχνίδια, το 0-0 στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν και το 1-1 με την Μπεσίκτας στο Λονδίνο. Φυσικά δεν είναι ικανοποιητική συγκομιδή για την αγγλική ομάδα που θέλει την πρωτιά στον όμιλο, θέλει την πρόκριση και θα θέλει μόνο την νίκη απέναντι στον ομάδα του Στέδιου Κουβεργέτη αύριο το βράδυ. Ο Ποκετίνο χαρακτήρισε γενναία την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Ο Μπεν Ντέιβις, ο αμυντικός της Τότεναμ, ο οποίος έχει κάνει και κάποια καλά παιχνίδια με την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν, το νέο απόκτημα της Τότεναμ από την Σουόνσι, είπε πως το γεγονός ότι ο Αστέρας είναι στην κορυφή του ομίλου μας αναγκάζει να τον δούμε ως μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Άκρος κολακευτικά τα σχόλια των ανθρώπων της Τότεναμ για τον Αστέρα Τρίπολης. Η κατάσταση στον όμιλο του Αστέρα είναι διαμορφωμένη ως εξής. Στην πρωτιά οι Αρκάδες με 4 βαθμούς, ποιος να το περίμενε μετά την ανακοίνωση των ομάδων αυτού του ομίλου. Δεύτερη θέση η Μπεσίκτας με 2 βαθμούς, τους ίδιους έχει και η Τότεναμ, και στην ουρά η Παρτιζάν Βελιγραδίου με έναν μόλις βαθμό. Την Παρτιζάν που νίκησε ο Αστέρας στην πρώτη του νίκη σε φάση ομίλων μεγάλης διοργάνωσης στην προηγούμενη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την ίδια ώρα με το παιχνίδι του Αστέρα στο Philips Stadion, στην έδρα της Eindhoven. Η Eindhoven πρωτοπόρος του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Πολύ δύσκολη αποστολή και για τον Παναθηναϊκό, που την κάνει ακόμα πιο δύσκολη το γεγονός πως η Πράσινη είναι στον πάτο του ομίλου χωρίς καν βαθμό μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός θυμίζω ότι ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Δυναμό Μόσχας με 2-1 μέσα στην Λεωφόρο. Ωστόσο η ήττα που προκάλεσε το μεγαλύτερο σοκ ήταν αυτή μέσα στην Πορτογαλία, στην έδρα της Εστορίλ, από μια άσημη ομάδα όπως είναι η Εστορίλ, με 2-0 ο Παναθηναϊκός, πραγματοποιώντας μια κάκιστη εμφάνιση σε εκείνο το παιχνίδι η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προέρχεται και από την ήττα από τον Όφη την περασμένη Κυριακή για το πρωτάθλημα, και γενικότερα ψάχνεται να βρει τα πατήματά του ακόμη την φετινή σεζόν ο Παναθηναϊκός. Καλείται σε αγωνιστική ανάκαμψη. Άλλωστε, αυτό ήταν και το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού στους παίκτες, και ο Γιάννης Αναστασίου φυσικά, αλλά και ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα να βγάλει πέρα στις επόμενες ημέρες. Υπάρχει το παιχνίδι με την Eindhoven αύριο το βράδυ, πολύ δύσκολο παιχνίδι μέσα στην Ολλανδία. Υπάρχει φυσικά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει ξανά την Eindhoven στις 6 Νοεμβρίου εντός έδρας στην Λεωφόρο, στη ρεβάνς του αυριανού παιχνιδιού. Υπάρχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ τις επόμενες αγωνιστικές στην Super League. Καταλαβαίνετε ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε έναν αγωνιστικό γολογοθά, τον οποίο πρέπει να φέρει εις πέρας με τις λιγότερες δυνατές απώλειες η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Όμως, ειδικά στο Europa League, μετά τις απώλειες των δύο πρώτων αγωνιστικών, η αποστολή του Παναθηναϊκού γίνεται πάρα πολύ δύσκολη στην έδρα της Eindhoven. Να πούμε πως η Eindhoven μπορεί να μην έχει στην διάθεσή της για το αυριανό παιχνίδι, όπως λένε τα ρεπορτάζ, τον Ζεωζίνιο Βαϊνάλντουμ, ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Eindhoven και διεθνής με την Εθνική Ολλανδία. Τον είδαμε και στο πρόσφατο Μουντιάλ. Θα έχει όμως τον Memphis Depay, κατά πολλούς
ο καλύτερος και ποιοτικότερος παίχτης της Eindhoven που διαθέτει αυτή τη στιγμή η PSV στο roster της. Ο Ντεπάι, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό επίσης από την παρουσία του με την Εθνική Ολλανδίας στο πρόσφατο Mundial. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού ο Ντεπάι, αλλά θα είναι κανονικά στην αποστολή της PSV και θα τον βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Δηλώσει για το παιχνίδι έκανε και ο Φιλίπ Κοκκού, άλλοτε σπουδαίος Ολλανδός ποδοσφαιριστής που πέρασε και από την Μπαρτσελόνα, νυν προπονητής της PSV, ο οποίος τόνισε πως παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην τελευταία θέση του ομίλου, δεν τον βλέπει σαν τον αδύναμο κρίκο του συγκεκριμένου γκρουπ. Και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός διαθέτει σπουδαίους παίκτες, απλά ακόμη ψάχνει να βρει ταυτότητα στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως το παιχνίδι έχει φαβορί και αυτό είναι η Eindhoven, όμως αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έχει ως στόχο αύριο το βράδυ να ευνηδιάσει την αντίπαλό του και να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί, προκειμένου σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον μετά από τα, μετά από τα πρώτα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού, προκειμένου να μπει ξανά δυνατά στις επόμενες αγωνιστικές στην μάχη της πρόκρισης. Η Eindhoven, είπαμε, στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα πάει πολύ καλά, είναι στην κορυφή. Στο Europa League ξεκίνησε μια δύσκολη νίκη επί της Estoril με 1-0 με πέναλτι του De Jong, όμως ιτήθηκε στην Μόσχα από την Dynamo με γκολ του Ζιρκόφ στην τελευταία ακριβώς φάση του αγώνα. Αποτέλεσμα που επέτρεψε στην Δυναμό Μόσχας να είναι στην κορυφή του ομίλου με το απόλυτο, έχοντας το 2-2 και 6 βαθμούς, και την Eindhoven να ισοβαθμεί με την Estoril στη δεύτερη θέση και τον Παναθηναϊκό χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση. We'll be right back.
Λοιπόν, και πάμε να δούμε για τα νέα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο πιο νωρίς από τον Παναθηναϊκό και τον Αστέρα αντιμετωπίζει την Φιωρεντίνα, υποδέχεται την Φιωρεντίνα στο γήπεδο της Τούμπας. Μια Φιωρεντίνα η οποία θα έρθει λαβωμένη κυρίως στην επίθεση, καθώς ουσιαστικά οι Βιόλα θα παραταχθούν στο γήπεδο της Τούμπας χωρίς τους πρωτοκλασσάτους επιθετικούς τους. Και αυτό γιατί είναι μακροχρόνια απόντες τραυματίες ο Τζουζέπε Ρώση και ο Μάριο Γκόμες, τα δύο μεγάλα δηλαδή επιθετικά όπλα της ομάδας της Φλωρεντίας, ενώ ο προπονητής των Βιόλα, ο Βιτσέζο Μοντέλα, άφησε στην Ιταλία και τον Κούμα Μπαμπακάρ, έναν άλλον επιθετικό που διαθέτει η Φιωρεντίνα, αξιόπιστο επιθετικό, ο οποίος και αυτός λόγω τραυματισμού δεν ακολούθησε την αποστολή στην Θεσσαλονίκη. Επομένως, η Φιωρεντίνα δεν θα έχει τα μεγάλα της επιθετικά όπλα αύριο κόντρα στον ΠΑΟΚ, γεγονός που θα πρέπει η ομάδα του Άγγελου Αναστασιάδη να το εκμεταλλευτεί προκειμένου να φτάσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα και γιατί όχι στη νίκη κόντρα στην μεγάλη αντίπαλο αυτού του ομίλου, κόντρα στο μεγάλο όνομα αυτού του ομίλου. Τα καλά νέα πάντως για τον Μοντέλα είναι πως το μεγάλο αστέρι της Φιωρεντίνα, που εντυπωσίασε και στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Κολομβίας, ο Χουάν Κουαδράδο, θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Τούμπας, ενώ η απουσία στην επίθεση δεν είναι η μόνη για την Φιωρεντίνα, καθώς δεν θα έχει
στη διάθεσή της και τον Σάβιτς, τον αμυντικό, και τον Νταβίτ Πιζάρο, τον μέσο, οι οποίοι επίσης έμειναν στην Φλωρεντία προκειμένου να ξεκουραστούν. Χωρίς αρκετούς από τους πρωτοκλεισάτους παίκτες της, λοιπόν, η Φιωρεντίνα αύριο στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά με Κουαδράδο. Και από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, οι παίκτες του οποίου και ο προπονητής έκαναν δηλώσεις για το παιχνίδι. Ο Τζιόλης χαρακτήρισε το παιχνίδι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι τελικός. Είναι πολύ λογικό, άλλωστε, καθώς βρισκόμαστε ακόμη στην τρίτη αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ, εκτός από το αυριανό, έχει να παίξει άλλα τρία παιχνίδια για τον δεύτερο γύρο του ομίλου αυτού. Ενώ ο Άγγελος Αναστασιάδης είπε πως η ευθύνη για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, για το τεχνικό επιτελείο, για τους παίχτες και για όλους είναι μεγάλη και απέναντι στον κόσμο, και για αυτό το λόγο ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει τα δυνατά του, να δώσει ό,τι καλύτερο διαθέτει για να μπορέσει να φτάσει στην νίκη κόντρα στην μεγάλη αντίπαλο, είπαμε, του ομίλου, την Φιωρεντίνα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση του ομίλου, ισόβαθμος με την Γκιγκάμπ με 3 βαθμούς. Ξεκίνησε πολύ καλά την παρουσία του αυτή στους ομίλους του Europa League με το 6-1 κόντρα στην Δυναμό Μίνσκ, σε ένα παιχνίδι που έκανε hat-trick ο Κλάους Αφανσιάδης, όμως τα χάλασε στη δεύτερη αγωνιστική στο ταξίδι του στην Γαλλία, κόντρα στην μικρομεσαία Γκιγκάμπ, η οποία τον νίκησε με 2-0 με 2 γκολ του Μαρβό, σε ένα παιχνίδι όπου οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν πολύ άσχημη εμφάνιση και ουσιαστικά γκρέμισε έτσι ότι ξεκίνησε να χτίζει από την πολύ μεγάλη του νίκη κόντρα στην Δυναμό Μίνσκ. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς στον όμιλο. Ο ΠΑΟΚ με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Φιωρεντίνα μπαίνει για τα καλά πολύ δυνατά στον όμιλο, στην αυτή προσπάθειά του που θα κάνει για να περάσει στην επόμενη φάση. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι Δυναμό Μίνσκ Γκιγκάμπ, οι δύο θεωρητικά πιο αδύναμες ομάδες του ομίλου, θεωρητικά και πρακτικά, αναμετρώνται. Ενώ η Φιωρεντίνα έχει κάνει το απόλυτο μέχρι στιγμής στις δύο πρώτες αγωνιστικές στον ομίλο. Έχει νικήσει και την Γκιγκάμπ μέσα στο Αρτέμι Φράγκη με 3-0 και την Δυναμό Μίνσκ με το ίδιο σκορ 0-3 μέσα στην Λευκορωσία. Επομένως, οι Βιόλα θέλουν να εξασφαλίσουν όσο πιο δυνατόν νωρίτερα γίνεται την πρόκριση για να αφοσιωθούν και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, όπου και εκεί δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά. Μάλιστα, την προηγούμενη αγωνιστική έχασαν και από τη Λάτσιο. Και παρά το γεγονός ότι η Φιωρεντίνα έχει απουσίες σημαντικές, ιδιαίτερα στην επίθεση, θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως πρέπει να εκμεταλλευτεί τις απουσίες της Φιωρεντίνα, τη δυναμική του κόσμου του, τη δύναμη της έδρας, και να φτάσει στην νίκη που θα του επιτρέψει να ταινίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον του στον 11ο όμιλο του UEFA Europa League. Υπενθυμίζω, αύριο τα τρία αυτά παιχνίδια. Σήμερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Γιουβέντους και αύριο οι υπόλοιπες τρεις εκπροσώποι μας ρίχνονται στη μάχη του Europa League. Παιχνίδια που έγιναν χθες υπάρχουν σήμερα στο πρόγραμμα και αύριο στο πρόγραμμα του Europa League. Είπαμε ότι έχουμε σπουδαία ντέρμπι και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται για τα εθνικά πρωταθλήματα. Με πρώτο και καλύτερο φυσικά το δικό μας εδώ στην Super League, το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στις 7.30 ώρα Κυριακή στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Ο Ολυμπιακός, μετά από το πολύ μεγάλο παιχνίδι που διεξάγεται απόψε με την Juventus, που δέχεται και τον Παναθηναϊκό,
σε μια σειρά έτσι δύσκολων και απαιτητικών αγώνων, και για τον Παναθηναϊκό ισχύει αυτό, που μετά από το δύσκολο, όπως αναμένεται, παιχνίδι κόντρα στην Eindhoven στην Ολλανδία αύριο, θα κληθεί να παίξει και στο Γιώργιος Καρισκάκης κόντρα στον μεγάλο του αντίπαλο, τον Ολυμπιακό. Λίγους μήνες μετά από το εκουφαντικό 0-3 που είχε νικήσει η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου τον Ολυμπιακό την περσινή σεζόν, θυμάστε όλοι, σε ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός είχε ετοιμαστεί για φιέστα, τη φιέστα της κατάκτησης του 41ου πρωταθλήματος, όμως οι πράσινοι του Γιάννη Αναστασίου χάλασαν την γιορτή στο Γιώργος Καρισκάκης νικώντας με το εμφαντικό 0-3. Οι συνθήκες βέβαια είναι διαφορετικές για το φετινό ντέρμπι. Αυτό που δεν αλλάζει είναι το πάθος των δύο ομάδων για την νίκη, και ας ελπίσουμε όλοι να δούμε ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι με θέαμα που θα πρωταγωνιστεί κυρίως το ποδόσφαιρο. Αυτό το ευχόμαστε για όλα τα παιχνίδια. Βεβαίως είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ξέρουμε πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, αφού προηγούνται ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ωστόσο, είναι φυσικά το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής Super League, όπως ξεχωρίζει και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βέρεια στην Τούμπα, και αυτό γιατί μπορούμε να το πούμε και ντέρμπι κορυφής στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να είναι ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος στην κορυφή με 16 βαθμούς και την ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα Βέρεια να είναι δεύτερη με 15. Η Βέρεια, η οποία, εάν καταφέρει να φύγει με το διπλό από την Τούμπα, πράγμα βέβαια πολύ δύσκολο, θα σκαρφαλώσει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Σημαθίας, η οποία είναι η ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής στην Super League. Και φυσικά έχουμε τεράστια παιχνίδια και στο διεθνή χώρο. Φυσικά, κορυφαίο όλων, το Real Barcelona στις 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Σε ένα παιχνίδι που το περιμένουν πώς και πώς όλοι και στην Ισπανία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάθε παιχνίδι Real Barcelona έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι του Σαββάτου θα κονταριστεί η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, που είναι η Real Madrid. Φυσικά, είπαμε και πριν ότι στα τελευταία 7 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έχει βάλει 32 γκολ, με την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, η Barcelona. Και ο Claudio Bravo, ο τερματοφύλακας των Καταλανών, δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ στο πρωτάθλημα μετά από 8 αγωνιστικές, και θα έχει ενδιαφέρον η μονομαχία αν λάβει υπόψη κανείς αυτά τα δύο στατιστικά. Είναι ένα παιχνίδι που αναμένεται το ντεμπούτο του Luis Suárez με την Μπαρτσελόνα, πολύ αναμενόμενο ντεμπούτο του Ουρουγανού μετά την τιμωρία του που του επέβαλε η FIFA για το δάγκωμα στον Giorgio Chiellini στο παιχνίδι του Mundial Ιταλία Ουρουγουάη. Ο Σουάρες μπορεί να μην ξεκινήσει από την αρχή, όμως πιθανότατα να πάρει χρόνο συμμετοχής και να κάνει τον ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα στο μεγαλύτερο παιχνίδι που θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο ντεμπούτο, κόντρα στην Ρεάλ στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο είναι πολύ πιθανό, με βάση και τα όσα είχαμε δει στο περσινό παιχνίδι, ο Λιονέλ Μέση να σπάσει το ρεκόρ του Τέλμο Θάρα και να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Θέλει 2 γκολ ακόμη. Εάν τα πετύχει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, είναι πολύ πιθανό να βραβευθεί κιόλας μέσα στο άνδρο της μισητής αντιπάλου της Μπαρτσελόνα Ρεάλ για αυτό το σπουδαίο του επίτευγμα. Γίνεται πολλούς λόγους γενικά στην Ισπανία για το αν κάποια στιγμή τον Μπερναμπέου θα χειροκροτήσει τον Λιονέλ Μέση για όλα αυτά που έχει πετύχει στην πορεία του μέχρι στιγμής στο ποδόσφαιρο. Το κοινό του Μπερναμπέου ξέρει να αναγνωρίζει τους μεγάλους αντιπάλους. Έχει χειροκροτήσει στο παρελθόν και τον Ντελ Πιέρο και τον Τιερί Ανρί και τον Ροναλντίνιο σε ποδοσφαιρικές παραστάσεις που έχουν δώσει παλαιότερα σε εκείνο το γήπεδο. Για πολλούς λόγους λοιπόν το περιμένουμε το El Clásico. Η Real ξέρει από τώρα ότι δεν θα έχει τον Gareth Bale στην σύνθεσή της. Δεν θα τον έχει ούτε στην αποστολή, καθώς ο Ουαλός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Επομένως, είναι η Real έχει μείον ένα αστέρι, μείον ένα όπλο στην φαρέτρα του Κάρλο Αντσελότη. Πολύ ενδιαφέρον πάντως παιχνίδι και για αυτά που είπαμε και για πολλά άλλα. Το Real Barcelona, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και στην Premier League η αναμέτρηση Manchester United Chelsea. Έχουμε πει για την Chelsea, το τρένο του Μουρίνιο στην Αγγλία, το οποίο πάει σφαίρα και δεν σταματάει πουθενά. Δοκιμάζεται στο Old Trafford απέναντι στη Manchester United του Louis van Gaal, η οποία ψάχνεται, έχει εκπληκτικούς ποδοσφαιριστές από την μέση και μπροστά, μπάζει από παντού και έχει πολλά προβλήματα στην άμυνα.
θα δοκιμαστεί στο υπέρτατο τεστ κόντρα στην Chelsea του Jose Mourinho σε ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Λοιπόν, και κλείνοντας και για σήμερα να πούμε πως έχουμε και μπάσκετ, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, και μπάσκετ αυτή την εβδομάδα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη της Ευρωλίγκας, στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης φάσης αυτής των ομίλων της Ευρωλίγκα. Πρώτος ο Παναθηναϊκός
αύριο, 5η 23 Οκτωβρίου, δοκιμάζεται στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερ Μονάχου, στην έδρα των Βαβαρών, σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θυμίζω ότι και ο Ολυμπιακός είχε παίξει πέρσι εκεί πέρα και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να νικήσει την γερμανική ομάδα, η οποία δυναμώνει χρόνο με το χρόνο. Μια δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπήκε με το δεξί πάντως στην Ευρωλίγκα, νικώντας την αδύναμη πολωνική Τούροβ μέσα στο ΆΚΑ την πρώτη αγωνιστική. Ενώ ο Ολυμπιακός, ο οποίος ακόμη ψάχνεται αγωνιστικά μετά από τον οδυνηρό αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο Ελλάδος, που κόστησε και την θέση του Γιώργου Μπαρτζόκα στη τεχνική ηγεσία, ο Ολυμπιακός μπορεί να πήρε εξαιρετική σημασία διπλό κόντρα στην Βαλένθια μέσα στην Ισπανία, στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, σε ένα παιχνίδι όπου ο Τόμιτς πήρε πολλά προπονητικά παράσημα για τη διαχείρισή του στο τέλος, διαχείριση του παιχνιδιού στο τέλος αυτού, που ήταν και το κλειδί για να φύγει ο Ολυμπιακός με την νίκη από μια δύσκολη έδρα που δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από αυτό τον όμιλο, από την Βαλένθια. Ωστόσο, ήρθε άλλο ένα πισωγύρισμα μετά στο πρωτάθλημα, ήττα από την Νέα Κηφισιά με 68-67. Ήρθε να κλονίσει ξανά το κλίμα που υπάρχει στους ερυθρόλευκους, και φυσικά όλη αυτή η ιστορία που δημιουργήθηκε την περασμένη Κυριακή με την φημολογούμενη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Σούλη Μαρκόπουλο, και το φρένο που έβαλαν οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην εν λόγω μετακίνηση του Μαρκόπουλου στον Ολυμπιακό. Μετά από όλα αυτά, ο Τόμιτς παραμένει προσωρινά τουλάχιστον, μέχρι να δούμε τι θα γίνει, πρώτος προπονητής στον Ολυμπιακό. Θα κοουτσάρει την ομάδα στο παιχνίδι με τη Λαμποράλ Κούτσα την Παρασκευή μεθαύριο στις 9.30 ο Ολυμπιακός, που δέχεται στο ΣΕΦ τους Βάσκους, τη Λαμποράλ, για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Και υπάρχει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί την Ζιελόνα Γκόρα για το EuroCup, τη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση στο μπάσκετ. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη 5 με 7, όπως κάθε εβδομάδα Τετάρτη ίδια ώρα, εδώ στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.